Δάκρυα και αναπάντητα ερωτήματα. Οι συγγενείς των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε καζίνο της Μανίλα αποχαιρετούν τους δικούς τους. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές δήλωσαν πως το χτύπημα δεν συνδέεται με την τρομοκρατία και πως ο δράστης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε το κίνητρο του δράστη. Προφανώς ήταν διανοητικά διαταραγμένος. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε με την τρομοκρατία. Δεν πυροβόλησε κανέναν. Μπήκε στο χώρο, έκαψε τραπέζια τυχερών παιχνιδιών και πυροβόλησε το ντουλαπάκι της αποθήκης όπου φυλάσσονταν οι μάρκες. Έκλεψε μάρκες αξίας 113 εκατομμυρίων. Η φωτιά που ξέσπασε στήχησε την ζωή 36 ανθρώπων. Οι περισσότεροι πέθαναν από ασφυξία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης αυτοπυρπολήθηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. Τον πανικό που επικράτησε κατέγραψε με το κινητό του ένας θαμώνας του καζίνου.